Ξεκίνησαν και στην ΚΟΗ εμβολιασμοί παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών. Πολλοί είναι οι γονείς που επισκέπτονται την πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr και κλείνουν ραντεβού εμβολιασμού κατά της COVID-19. Τα εμβόλια γίνονται στο νοσοκομείο της ΚΟΗ από την είσοδο Πολευθερίου Βενιζέλου κάθε Τετάρτη, απόγευμα και Σάββατο. Το εμβόλιο που γίνεται στα παιδιά περιέχει το 1 τρίτο του αντιγόνου της δόσης των ενηλίκων και το σχήμα που εφαρμόζεται είναι 2 δόσεων με μεσοδιάστημα 21 ημερών. Στην δε περίπτωση που ένα παιδί έχει νοσήσει, το εμβόλιο χορηγείται μετά από 3 μήνες. Γιατρέ, πρώτη μέρα σήμερα για τους εμβολιασμούς στα μικρά παιδιά. Πείτε μας έτσι καταρχήν για τη διαδικασία, αν υπάρχει αρκετή προσέλευση. Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα. Είναι η πρώτη μέρα που εμβολιάζονται τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Η διαδικασία προχωράει απρόσκοπτα. Έχουμε προσέλευση των παιδιών, έχουν κλειστεί έγκαιρα τα ραντεβού τους και έρχονται να εμβολιαστούν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μέχρι αυτή την ώρα και δεν θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και στη συνέχεια του εμβολιασμού. Φαντάζομαι εσείς ως παιδίατρος πολλοί θα είναι οι γονείς οι οποίοι θα έχουν αναρωτηθεί αν είναι ασφαλής για το παιδί τους. Με τα έως τώρα δεδομένα και με πάρα πολλές δόσεις εμβολίων παγκοσμίως, έχουμε πλέον μια σημαντική αίσθηση του προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του εμβολίου. Οπότε η σύσταση είναι να χορηγηθεί στα παιδιά και αυτής της ηλικιακής ομάδας κυρίαρχα και καταρχάς για την υγεία την δική τους και κατ' επέκταση για να διασφαλίσουμε και την υγεία των υπολείπων στο οικογενειακό ιδίως περιβάλλον, εφόσον υπάρχουν και άτομα υψηλού κινδύνου στον χώρο τους. Τι ισχύει για τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν κάποια χρόνια νοσήματα ή κάποια προβλήματα υγείας που έχουν λίγο επιβαρημένο το ιστορικό τους? Ένας λόγος παραπάνω σε ευπαθείς ομάδες να χορηγηθεί το εμβόλιο. Υπάρχουν ελάχιστες έως πολύ ελάχιστες αντενδείξεις για τον εμβολιασμό, ειδικά αν έχει προηγηθεί εμβόλιο που να έχει εκδηλωθεί κάποια αλλεργία στο συγκεκριμένο αυτό εμβόλιο. Άρα, ένα παιδί που πρωτοεμβολιάζεται δεν έχει λόγο από αλλεργία να φοβάται για το εμβόλιο. Ή παιδιά που έχουν μια χρόνια μυοκαρδίτιδα, ενδεχομένως υπάρχει αντένδειξη. Από εκεί και πέρα, σχεδόν όλος ο πληθυσμός μπορεί να κάνει το εμβόλιο χωρίς κάποια αντένδειξη. Σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, κυρία Κομίνη, εδώ πραγματοποιούνται οι εμβολιασμοί για τα παιδιά 5 έως 11 χρόνων. Πείτε μας καταρχήν, αν είναι ικανοποιητική η προσέλευση και πόσα άτομα μπορούν να εμβολιαστούν την ημέρα? Ναι, όντως έχουν ξεκινήσει. Ξεκινήσανε σήμερα 2 η ώρα και θα είναι μέχρι 8 το βράδυ. Τα ραντεβού είναι 50 το σύνολο την ημέρα, γιατί κάθε φιαλίδιο είναι για 10 δόσεις όπως γνωρίζετε. Οπότε για να μην μένουν αδιάθετες δόσεις, είναι στάνταρ τα ραντεβού. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να πεταχτούν. Από το κλείσιμο των ραντεβού, υπάρχει ενδιαφέρον στα παιδιά αυτής της ηλικίας? Ναι, ήδη έχουν κλειστεί από την περασμένη εβδομάδα και για αυτή τη εβδομάδα και για την επόμενη και για 5 Ιανουαρίου. Ναι, είναι κλεισμένα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνουν περισσότερες μέρες για να εμβολιαστούν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά? Η αλήθεια είναι ότι έχουν στείλει οδηγίες, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό. Ούτε νοσηλευτικό, ούτε ιατρικό. Πρόβλημα, επομένως, μεγάλο πρόβλημα. Για να το γνωστοποιήσουμε και στην κοινωνία που ρωτούν, έχει να κάνει καθαρά με το προσωπικό, το ότι δεν υπάρχει επαρκής προσωπικό για να στελεχώσει το. Οι οδηγίες της ΔΥΠΕ ήταν για 2 μέρες την εβδομάδα. Mm-hmm. Τώρα, αν αλλαχτούν, είναι όντως δεν υπάρχει προσωπικό. Και να αλλαχτούν και να γίνουν περισσότερες, δεν υπάρχει προσωπικό. Ήδη έχουμε πρόβλημα και για τον ενηλίκο το εμβολιαστικό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βρούμε 8 άτομα την ημέρα και το βράδυ. Στο οποίο βλέπουμε ότι όλη την ημέρα είναι γεμάτο από κόσμο. Άρα σημαίνει αυτό ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Ναι, γιατί είναι οι τρίτες δόσεις καταρχήν. Είναι οι δεύτερες από τον Τζόνσον. Πολλοί προτιμούν να κάνουν messenger RNA. Είναι του Άστρα οι τρίτες. Είναι και μερικές πρώτες. Πιο πολύ θα έλεγα ότι είναι τρίτες. Κυρία Κομίνη, βλέπουμε ότι στο εμβολιαστικό είναι ο παιδίατρος ο κύριος Σχουλής. Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους συναδέλφους? Όντως, ο κύριος Σχουλής, με το που ανακοινώθηκε ο παιδιατρικός εμβολιασμός, από μόνος του εθελοντικά δήλωσε ότι κάθε Τετάρτη θα είναι εδώ πέρα να παρίσταται εάν χρειαστεί. Δυστυχώς, παρόλο που μετά στείλαμε ανακοίνωση, κυρία Καρανίκα που είναι εδώ και είναι μαζί μου και χάρη σε αυτήν μαζί οργανώσαμε όλο αυτό το χώρο, έστειλε στον ιατρικό, μάλλον έστειλε χαρτί για να στείλει ο ιατρικός σύλλογος, αλλά δυστυχώς κανένας παιδίατρος δεν ανταποκρίθηκε, όπως και οι ιδιώτες δεν είχαν ανταποκριθεί και για τον ενηλίκον. Κύριε Καρανίκα, οργανώθηκε αυτός ο χώρος έξω από το νοσοκομείο που είναι για τα μικρά παιδιά. Πείτε μας έτσι λίγο και για το ενδιαφέρον που υπάρχει από τους συναδέλφους για να βοηθήσουν στο κομμάτι του εμβολιασμού, γιατί γνωρίζουμε ότι το προσωπικό είναι πολύ λίγο. Απευθύνθηκα στον ιατρικό σύλλογο ως διευθύντρια ιατρικής υπηρεσίας προκειμένου να απευθυνθεί στα μέλη του και να συνδράμουν εθελοντικά κάποιες ώρες τουλάχιστον.
τουλάχιστον, αν όχι να περιβρίσκονται όλες τις ώρες, να είναι διαθέσιμοι άμα συμβεί ομιγέννητο κάτι στα παιδιά. Δεν υπήρξε ακόμη ανταπόκριση και θα πρέπει να το τονίσουμε, όπως και το τόνισε η κυρία Κομινίδη, ότι μόνο στο κύριο Σχουλής, διότι πρέπει να λέγονται και τα καλά παραδείγματα και να μην επεμβαίνουμε. Ξέρω ότι λόγω μετριοφροσύνης δεν θα ήθελε να ανακοινωθεί, αλλά πρέπει να επενεθεί η αυτοδιάθεσή του για αυτό το σκοπό, που υποσχέθηκε ότι θα είναι τουλάχιστον όσο διάστημα μπορεί ο άνθρωπος κάθε Τετάρτη, και να περιμένουμε ότι θα αυξηθεί και η διάθεση του προσωπικού να συνδράμει και οι εθελοντές γιατροί, αλλά ότι θα σταλεί και μια βοήθεια, διότι είναι αδύνατο να αυξάνονται οι γραμμές χωρίς παράλληλα να αυξάνεται και το προσωπικό. Αυτή τη στιγμή πόσες γραμμές είναι ανοιχτές? Είναι μια παιδιατρική γραμμή, αλλά αυξάνονται και όχι μόνο αυξάνονται οι γραμμές, αυξάνεται και το ωράριο στο οποίο θα γίνονται.